σειρά ομιλιών με προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες που θα μας βοηθήσουν όλους, γονείς και παιδιά, να χειριστούμε καλύτερα την καθημερινή μας ενασχόληση με τον αθλητισμό. Το κομμάτι που μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί όλους και προσπαθούμε να το κάνουμε συνεχώς και καλύτερο. Σαν πρώτο βήμα, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε και να επιμορφωθούμε πρώτα εμείς ως γονείς, για να μπορούμε να χειριστούμε το πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα για τα παιδιά μας, που είναι η ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Θυμάμαι από την προσωπική μου εμπειρία, σαν νέος αθλητής, σαν παιδί και εγώ στην ηλικία των παιδιών μας που ασχολούνται σήμερα με τον αθλητισμό, όταν άρχισε ο πατέρας μου να έρχεται στα παιχνίδια και να με παρακολουθεί να αγωνίζουμε, όταν τελείωνε το παιχνίδι και έμπαινα στο αυτοκίνητο για να φύγουμε να πάμε στο σπίτι, ήμουνα πάντα εστιασμένος στο να δω το πρόσωπό του, να δω πώς θα αντιδράσει και να καταλάβω αν έμεινε ικανοποιημένος ή όχι από το παιχνίδι. Ήθελα δηλαδή πάντα να ερμηνεύσω τα συναισθήματά του. Έχει κάνει έρευνα πάνω στο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και αντίστοιχες παρουσιάσεις σε ακαδημίες άλλων πόλεων. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο τον Ιωάννου και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την δικιά του παρουσίαση. Καλησπέρα και καλημέρα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τις ακαδημίες του Άθμου και τον κύριο Βαγγέλη. Ευχαριστώ όλο για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ για να ακούσετε και να κερδίσουμε κάτι όλοι μας και αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον ρόλο σας και τον ρόλο των γονέων στον αθλητισμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά τι πιστεύετε ότι προσφέρει ο αθλητισμός στα παιδιά σας. Θα ήθελα να δω λίγο τη βοήθειά σας. Θεωρώ ότι είναι μια διέκδοση των ελεύθερων χρόνων και ώστε να έχουν μια δημιουργική μορφή απασχόληση και ενασχόληση, να ζυγίζουν τον εαυτό του βλέποντας πώς δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα σύνολο, σε μια ομάδα, να μπορούν να βρουν τα κίνητρά τους από τα εγωιστικά μέχρι τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν κάποια δυνατότητα έτσι ώστε να συνεχίσουν να εξελιχθούν. Όλα αυτά συγγενικά μας θεωρώ ότι είναι στοιχεία που μπορούν να δώσουν κίνητρα στα παιδιά έτσι ώστε να λειτουργήσουν εκτός σπιτιού δημιουργικά. Που έρχονται στο γραφείο μου, τους εξηγώ ότι δεν έχω ακόμα και τώρα πει. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι κεραίες των παιδιών είναι πολύ ευαίσθητες στο να αντιλαμβάνονται τι σκέφτονται, τι αισθάνονται και τι προσδοκούν οι γονείς τους από αυτά. Το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο ταυτόχρονο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας γονιός για να έχει καλή σχέση με το παιδί του είναι να το ακούει. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνω. Ακούστε το παιδί σας. Π.χ. του αρέσει ο αθλητισμός. Πώς αισθάνεται. Είναι ευχαριστημένο. Τι σκέφτεται. Έχει φόβους. Μετά από κάποια προπόνηση, όταν θα έχουν πέσει και οι παλμοί, να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Πάντα όμως θα ρωτάω το παιδί αν θέλει να συζητήσει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να μην είναι έτοιμο. Για να εξελιχθούν τα παιδιά σε ευτυχισμένους ενήλικες, είναι απαραίτητο να σεβόμαστε την προσωπικότητά τους, τις ιδέες, τα θέλω τους και τη διαφορετικότητά τους. Να ενθαρρύνουμε και να ενισχύουμε όσο μπορούμε την πρωτοβουλία και την αυτονομία τους. Να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και όχι πάνω. Εδώ το κομμάτι αυτό έχει να κάνει με το ρόλο σας και το τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Αυτό θα ήθελα να το κάνουμε μαζί. Θα ήθελα να ακούσω λίγο τι προτάσεις που πιστεύετε εγώ ότι έχετε ακούσει από τη δικιά σας εμπειρία, που πιστεύετε ότι θα βοηθούσε τα παιδιά να έχουν μια πιο θετικότερη συμμετοχή στον αθλητισμό. Καλημέρα. Είμαστε στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας. Λίγο πριν ξεκινήσει η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συνομιλία, παρουσίαση. Πείτε μας, κύριε Αγγέλη. Ναι, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε μια ημερίδα, να διοργανώσουμε μια ημερίδα ως Ακαδημία Μπάσκετ Άθλος, η οποία απευθύνεται στους γονείς
και των δικών μας αθλητών, αλλά και όλων των γονέων που έχουν παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Στην ημερίδα αυτή, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ψυχολόγος και ειδικευμένος στην αθλητική ψυχολογία, ο κύριος Ιωάννου Γεώργιος. Θα μιλήσουμε για τον ρόλο των γονέων στην αθλητική ενασχόληση των παιδιών. Πώς πρέπει οι γονείς να συμπαραστέκονται στα παιδιά, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τους, ποιες πρέπει να είναι οι διακριτοί ρόλοι του γονιού σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Πάνω σε όλα αυτά θα γίνει και μια ενημέρωση και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση επί του θέματος. Είναι μια αρχή για μας κάποιων ομιλιών, είναι η πρώτη ημερίδα που θα διοργανώσουμε. Πιστεύουμε ως Ακαδημία Μπάσκετ Άθνος ότι αθλητισμός δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλά και όλες οι παράλληλες δραστηριότητες που πρέπει να ενημερωνόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι και ως γονείς και ως αθλητές όσον αφορά τα παιδιά. Και πάνω απ' όλα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στους γονείς, να μην πιέζουν τα παιδιά τους όταν εκείνα δεν θέλουν ή δεν μπορούν, προκειμένου να κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα, να ασχοληθούν με κάτι και να επιλέγουν ποιο άθλημα τελικά αρέσει στα παιδιά και ποιο βοηθάει καλύτερα τη σωματική τους διάπλαση, νομίζω, Ναι, σαφώς. Δεν επιζητούμε από κάθε παιδί να γίνει πρωταθλητής, εξάλλου αυτό είναι ανέφικτο. Θέλουμε τα παιδιά να έρχονται και να φεύγουν χαρούμενα από το γήπεδο και αυτό μπορεί να γίνεται μόνο όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες και είμαστε όλοι ενημερωμένοι και γνώστες του πώς πρέπει να χειριστούμε τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τον έμβολο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλύπτετε αυτές τις προσπάθειες. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Ιωάννου, που είναι κλινικός αθλητικός ψυχολόγος, που συμμετέχει σε αυτή την διαφωτιστική, θα λέγαμε, εκδήλωση των γονέων, πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την πρόσκληση που με έχει κάνει ο Άθλος και ο κύριος Αγγέλης Βασίλης σήμερα και βρίσκομαι στην Αλεξάνδρεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ρόλο των γονέων στον αθλητισμό. Οι γονείς είναι το αρχή και το τέλος σε όλη την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Πρέπει να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά και όχι να πιέζουν ή να τα αποθαρρύνουν. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι ίδιοι για το καλό των παιδιών τους και το καλό του αθλητισμού. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς σε όλη αυτή, ποια είναι αυτά τα σημεία που θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς προκειμένου να προωθηθούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό? Οι γονείς τους θα έπρεπε να έχουν μια στάση, να είναι δίπλα στα παιδιά τους και όχι ούτε να τα καταπιέζουν ούτε να τα αποδυναμώνουν. Είναι σημαντική η συμβολή τους και με απλά πράγματα και με απλές συμβουλές μπορούν να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν. Όπως ποιες συμβουλές, ας πούμε, τι θα πρέπει να προσέχουμε εμείς οι γονείς? Καταρχάς, να θυμίζουν ότι η συμμετοχή τους μέσα στον αθλητισμό είναι ευχαρίστηση, ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Ότι η επιλογή τους είναι, την επιλέγουν οι ίδιοι τα ίδια τα παιδιά. Να τα ενθαρρύνουν και να τα ενισχύουν στην προσπάθεια την οποία κάνουν, καθώς τα παιδιά στη σημερινή εποχή έχουν το ρόλο του μικρού ενήλικα λόγω της πληθώρας των δραστηριοτήτων που έχουν στην καθημερινότητά τους. Υποχρεούνται τα ίδια να προσπαθούν να πετύχουν τόσο στο σχολείο όσο και και στον αθλητισμό. Βέβαια, πρέπει να μάθουν δηλαδή να δέχονται την ήττα όπως θα πρέπει να χαίρονται και με την νίκη και να προσπαθούν ακόμη περισσότερο. Ακριβώς, και μέσα από τα λάθη και μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους να δουν για ποιο λόγο να συζητάνε μεταξύ τους και να βρουν τη λύση για τα ωφέλη από τα λάθη. Και κυρίως νομίζω ότι πρέπει να τους με απλά λόγια να κατανοήσουν γιατί θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα γήπεδο μπάσκετ και να τα αποθαρρύνουν στο να πηγαίνουν στις καφετέριες, τέλος πάντων, με τα τσιγάρα και είναι και ένας τρόπος υγιεινής ζωής που μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό. Ακριβώς. Και οι γονείς αποτελούν τα πρότυπα των συμπεριφοράς των παιδιών τους και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος βρίσκομαι σήμερα εδώ για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στον αθλητισμό και να ικανοποιούνται μέσα από την συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωάννη. Να είστε καλά.